Σάκης Κατσούλης, φυσικά στην κορυφή, τεράστια άνοδος για τον Ηλία Μπόγδανο. Πριν συνεχίσουμε στο βίντεο, μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like μας βοηθά να συνεχίσουμε την έγκαιρη ενημέρωσή σας. Το Survivor All Star μπαίνει στη τελική ευθεία καθώς λιγότερες από 40 μέρες μας χωρίζουν από το γαλάτσι. Και εμείς εδώ σας έχουμε τα νέα εβδομαδιαία στατιστικά. Πάμε να δούμε την απόδοση των παιχτών στους στίβους μάχης. Μετά από μια εβδομάδα που τα πάντα κατέληξαν στο κόκκινο, οι μπλε καλούνται να ανασυνταχθούν και έπειτα να ανταποδώσουν τα χτυπήματα στους κόκκινους. Η σκόνη από την αντιαθλητική συμπεριφορά του Τάκη δεν έχει καθίσει στους κόκκινους ακόμα, οπότε είναι πιθανό να υπάρξει μοιρασιά σε ασυλίες και έπαθλα. Πάμε όμως στο κομμάτι που μας καίει. Στατιστικά, ο Σάκης δεν κουνιέται από την κορυφή και το 70%, ενώ η Σταυρούλα έχει πέσει αισθητά από το 68 στο 63. Σταθερή η Μαργιαλένα, η οποία όμως σχεδόν συγκατοικεί στη τρίτη θέση με τον Ηλία Μπόγδανο. Ο Ηλίας Μπόγδανος είναι έτοιμος να κάνει απόβαση στην κορυφαία τριάδα. Όσο μειώνονται οι παίχτες, τόσο δείχνει την αξία του και συνεχώς ανεβαίνει. Μετά τον Σάκη, εκείνος είναι ο επόμενος, παρά την άνοδο του Νίκου Μπάρτζη και του Μάριου Πρίαμου, οι οποίοι όμως είναι ακόμα στο 50%. Μετά την αποχώρηση του Σπύρου Μαρτίκα, στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται ο Κωνσταντίνος Βασάλος και ο Γιώργος Ασημακόπουλος. Δείτε αναλυτικά τον πίνακα των στατιστικών. Γράψτε μας στα σχόλια. Πιστεύετε θα υπάρξει αλλαγή στην κατάταξη την επόμενη εβδομάδα? Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε με νέο βίντεο. Για να μην το χάσεις, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.